πρόταγμα είναι 5 σημεία πολιτικής συμφωνίας που έχουν κάνει μεταξύ μας. Πρώτο, να ανατραπεί το καθεστώς νέας κατοχής που βιώνει η χώρα. Δεύτερο, να τιμωρηθούν, δηλαδή να καθίσουν στο εδόλιο όλοι αυτοί που οδήγησαν αυτή τη χώρα σε αυτό το αδιέξοδο. Τρίτο, να σταματήσουμε εδώ και τώρα την πληρωμή του φόρου αίματος προς τους στοχογλύφους και τους δανειστές της χώρας. Τέταρτο, να αναθεωρήσουμε τη σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση προς όφελος της χώρας με πρώτο βήμα την απελευθέρωσή της από το ευρώ. Και πέμπτο, να κατακτηθεί επιτέλους δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο που δεν την είχαμε. Ήταν το αίτημα της μεταπολίτευσης το οποίο ποτέ δεν ικανοποιήθηκε. Με αυτή την έννοια μαζευτήκαμε εδώ, με το σκοπό να φτιάξουμε αυτή την κοινωνικοποίηση ώστε να εμψυχώσουμε τον κόσμο, να τον δυναμώσουμε την ανάγκη, τη θέλησή του για πάλι, για αγώνα. Να απαντήσει στις προκλήσεις που έρχονται αυτή τη στιγμή και σύντομα γεγονός να τον βοηθήσουμε να μπορέσει να ενισχύσει και τις λαϊκές αντιστάσεις που χρειάζονται σήμερα μπροστά στα μέτωπα που θα παράγονται συνεχώς μέσα από το μεσοπρόθεσμο, τον εφαρμοστικό, όλα αυτά τα πράγματα που βλέπουμε να συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό είναι. Το βασικό στοιχείο που μας ενώνει είναι αυτό, η αγάπη μας για αυτόν τον τόπο. Για αυτόν τον τόπο που δεν μπορεί να πάει στράφη, δεν μπορεί να γίνει υποχείριο δανειστών και επενδυτών, δεν μπορεί να τεμαχιστεί ως οικόπεδο και να πουληθεί ανά το στρέμμα. Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία σχηματοποιείται τώρα. Να περιμένουμε εξελίξεις όπως, γιατί όχι την είσοδό σας στη Βουλή, μια καλύτερη οργάνωση στις πλατείες σε όλη τη χώρα. Εμάς δεν, τουλάχιστον οι άνθρωποι που μαζεύονται εδώ, δεν έχουν στόχο να φτιάξουν ένα εκλογικό ψηφοδέλτιο. Δεν είναι εκλογικός μηχανισμός. Ο στόχος μας δεν είναι η Βουλή. Ο στόχος μας δεν είναι να υπάρξουμε σε μια καλύτερη αντιπολίτευση από αυτές που υπάρχουν στο υπάρχον σύστημα. Ο βασικός μας στόχος είναι να ανατραπεί η σημερινή κατάσταση. Και να ανατραπεί με όφελος του λαού. Τον τρόπο, τις μεθόδους, τη μορφή που θα πάρει αυτή η ανατροπή, θα αποφασίζει ο λαός. Δεν είναι δική μας ιστορία. Εμείς θα βοηθήσουμε στο να μπορέσει να γίνει αυτή η ανατροπή. Άρα, το ζήτημά μας δεν είναι να πάρουμε λίγους ψήφους και να βγούμε στη Βουλή ή τουλάχιστον κάποιοι από εμάς να αποκτήσουμε βουλευτική καριέρα. Μας ενδιαφέρει η ανατροπή. Αν η ΕΚΝΟ, τότε ναι, θα τη δώσουμε. Μόνο όμως στον βαθμό που βοηθούν ακριβώς αυτή την πολιτική. Εξάλλου, το ΕΠΑΜ έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό. Είναι μια κοινωνικοπολιτική συμφωνία ανάμεσα διαφορετικούς ανθρώπους αγωνιστές που έχει ημερομηνία λήξης. Και η ημερομηνία λήξης είναι η επίτευξη στο στόχο. Από τη στιγμή που θα επιτευχθούν οι στόχοι, από τη στιγμή που απελευθερωθεί αυτή η χώρα, κοινωνικά και εθνικά, τότε ο λαός θα πάρει τον δρόμο του, θα επιλέξει και θα διαμορφωθεί με τελείως διαφορετικό πολιτικό τοπίο. Εκεί τότε το ΕΠΑΜ θα έχει επιτελέσει το έργο του και θα περάσει στην ιστορία. Θα διαλυθεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ.